Τώρα, σήμερα βρέθηκα αυτό πρωί στα παιδικά μου τα χρόνια, από παιδάκι. Από μωρό μου, ρε. Αυτή εδώ η υπέροχη είναι η βρύση που είχαμε, η βρύση που είχαμε κάτω από το χωριό. Το χωριό δεν είχε νερό τότε μέσα και ερχόμασταν σε αυτήν εδώ τη βρύση. Ήταν πανέμορφα τότε, τώρα ο δρόμος τα χάλασε λίγο, αλλά τότε ήταν ένα πανέμορφο ιδυλιακό μέρος. Ερχόμασταν εδώ, παίρναμε το νερό, στις στάμνες, στις βαρέλες, στη βλάτη, φορτωμένο στα άλογα, και το πηγαίναμε από εδώ 20-25-30 λεπτά με τα πόδια, για να έχουμε νερό να πιούμε, να μαγειρέψουν οι δικοί μας, να πληθούμε, να πλύνουμε τα, ό,τι το σπίτι, τα πάντα, τα ρούχα μας. Και με αυτό η γιαγιά μου στην αυλή να έχει και 100 γλάστρες. Και να χρειάζεται να ερχόμαστε 2-3 φορές την ημέρα μόνο για τις γλάστρες. Τόσο αγαπούσαν την ομορφιά. Τόσο αγαπούσαν όλα αυτά τα οποία δίναν ομορφιά στον τόπο. Κοιτάξτε το νερό και πόσο ωραία ακούγεται το νεράκι. Αχ, αχ, τι να πει κανένας εδώ. Χαρά, πόνο, τρέλα, παιδικότητα. Και από την κάτω πλευρά, κάτω από το δρόμο, υπήρχανε τα μπουστάνια μας, τα κυπευτικά μας. Με αυτό το νερό το μαζεύαμε σε μια μεγάλη δεξαμενή, δεν υπάρχει τώρα. Και από εκεί με τη σειρά οι κάτοικοι, ανά 12-13 μέρες ο κάθε κήπος έπρεπε να ποτίζεται καλά. Και να δίνει μετά οτιδήποτε χρειάζεται να δώσει ο κήπος. Τις πιπεριές μας, τις ντομάτες μας, το φασολάκι μας, τα κολοκυθάκια μας, τα αγκουράκια μας. Ναι, 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 κήπους είχαμε εδώ από κάτω. Και τρέχαμε εμείς παιδάκια. Και τώρα, γήπεδο εξοχής, γήπεδάρα, κάτι σαν Camp Nou, Σαντιάγο Μπερναβέου, δεν ξέρω. Κοιτάξτε εδώ. Γήπεδο, γήπεδάρα, εδώ λοιπόν τι κάναμε. Κάθε Κυριακή δεν δούλευε το χωριό. Στις Κυριακές δεν δούλευε κανένας. Το πρωί εκκλησία, μετά πηγαίναμε για προσωπικές εργασίες, όπως λέγαμε, δηλαδή δουλειές στα χωράφια, τα κοινά, για τους παππούδες, για τις γιαγιάδες που δεν μπορούσαν για αυτά όλα. Πηγαίναμε και δουλεύαμε σε αυτά. Ή να μαζέψουμε τα ξύλα της εκκλησίας, να μαζέψουμε τα ξύλα του σχολείου, να φτιάξουμε κανένα τοίχο κοινό που είχε πέσει, κανένα δρόμο που δεν περπατιότανε. Και αφού τελείωναν και όλα αυτά, μαζευόμασταν όλοι σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτό εδώ το μέρος, γήπεδο, γήπεδάρα. Και παίζαμε οι μικρότεροι στην ηλικία, οι μαθητές με τους μεγαλύτερους. Κέφι, τρέλα, χαρά, πειράγματα, ποιος θα νικήσει, ποιος θα κάνει. Και από γύρω γύρω οι μαμάδες, οι αδερφάδες, οι γιαγιάδες περιμένανε να μας δουν και να μας χαρούν και να μας απολαύσουν. Και αν είχε και κανένας κανακέρασμα, τι γινότανε. Και πίσω βέβαια είναι όλα αυτά κοινά, η εκκλησία, το σχολείο, τα μνήματά μας στο βάθος, εκεί που κοιμούνται οι παππούδες μας, ολονών. Ναι, 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 το χωριό μου. Η εκκλησία του χωριού μου, στην κοίμηση της Θεοτόκου, το πανηγύρι. Αλλά το κυρίως πανηγύρι του χωριού ήταν ένα άλλο εκκλησάκι μέσα στο δάσος, το οποίο ήταν των ταξιαρχών. Εκεί γλεντούσαμε και πανηγυρίζαμε, και ας ήταν χειμώνας, αρχή χειμώνα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το εκκλησάκι ερχόμασταν κάθε Κυριακή. Τι ωραία, τι όμορφες εποχές, τι όμορφες στιγμές, που με έναν υπέροχο Παπα-Νικόλα, πόσο τον αγαπάω, πόσο τον λατρεύω μες στην καρδιά μου, μες στην ψυχή μου. Τι αγία ψυχή, όλη την ημέρα με τον κόσμο εδώ. Και όταν τον φώναζαν Παπα-Νικόλα, η κατσίκα τάδε είναι άρρωστη. Το μουλάρι τάδε είναι άρρωστο. Η γιαγιά τάδε είναι άρρωστη. Το ευχολόγιο, το πετραχυλάκι, το παλιό, εκείνο το τριμμένο, και τρέχοντας ο Παπα-Νικόλας να πάει να διαβάσει, να πάει να αγκαλιάσει, να πάει να πει ένα λόγο
παρηγοριάς, όπου και αν χρειάζονταν, όποιος και αν φώναγε. Όλη την άλλη μέρα μαζί με τους κατοίκους, τα χωράφια, στις δουλειές, στο τάβλι, στο καφενείο, στο τσίπουρο. Τα άρεσε το τσίπουρο, Παπα-Νικόλας. Μετά είχε έρθει ο Παπαγιώργης, ένας πολύ καλήφωνος παπάς. Και μετά ένας άλλος Παπαγιώργης. Τι ωραίοι παπάδες όλοι αυτοί. Και στο τέλος ένας Παπασφύρος Ράγκας, που ο αδερφός του ήταν, είναι, δεν ξέρω ακόμα αν ζει, καλόγερος στο Άγιον Όρος, μαθητής και αυτός του γέροντα Παΐσιου. Και όταν κάποτε πήγε και του λέει του γέροντα, άχρε γέροντα, τι χαρά νιώθω εδώ στο Άγιον Όρος. Να είχα έρθει από μικρός, να είχα έρθει από μικρός, ρε γέροντα. Τι τ' άφησα και ήρθα μεγάλο στην ηλικία. Και του λέει ο γέροντας με έναν αστείο υπέροχο τρόπο, τον πατρός Νικοδήμου. Αχ, παιδάκι μου, εσένα λέει, σου άρεσε η τσουλέγκα γι' αυτό. Το παιχνίδι δηλαδή, ένα παιχνίδι που παίζαμε με το ξύλο. Ναι, εδώ το χωριό έχει άλλα 14 παρεκκλήσια, μεγάλο όμως, τα οποία χωρούσαν κόσμο. Η κάθε οικογένεια είχε το παρεκκλήσι της. Η κάθε οικογένεια είχε το δικό της τόπο, στον οποίο πήγαινε και περιποιούνταν. Αλλά και το κάθε παρεκκλήσι όμως ήταν αφιερωμένο στην αντιμετώπιση ασθενειών. Δηλαδή, όταν μια αρρώστια, η λαρά, γρήπη, οτιδήποτε άλλη αρρώστια βασάνιζε τον κόσμο, δεν είχαν γιατρούς. Με την πίστη και την προσευχή τα πολεμούσανε. Ει, με την πίστη και την προσευχή, έλεγε η γιαγιά μου. Μαζευόμασταν, παιδάκι μου, όλες οι γυναίκες του χωριού κάναμε αγρυπνίες. Μέρα νύχτα καθόμασταν εκεί στην εκκλησία, γονατιστές προσευχόμασταν, ανάβαμε τα καντιλάκια με το λιγοστό λαδάκι που είχαμε και μετά αν το λαδάκι δεν έφτανε, για φαγητό δεν πειράζει, μια, δυο, τρεις εβδομάδες άλαδες. Να γιατί τους άκουγε ο Θεός, γιατί κάναν πρώτον προσευχή όλοι μαζί και δεύτερον, γιατί θυσίαζαν κάτι πολύτιμο. Το λαδάκι υπερπολύτιμο. Και εδώ στα ορεινά τα μέρη, τελείως δύσκολο να το βρίσκες άφθονο. Σε κάθε παρεκκλήση, σε κάθε γωνιά του τόπου, υπάρχει και ένα εκκλησάκι. Αγία Κυριακή, Άγιος Μινάς, Αγία Ανάργυρη, Άγιος Νικόλαος, που ήταν εκκλησία των Μητσαίων της οικογένειάς μου, ο προφήτης Ηλίας, Κυριακού και Ιεωλίτης, Αγίας Εκατερίνης, Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά λοιπόν τα εκκλησάκια τα συντηρούσαν η κάθε οικογένεια. Και τα είχε καμάρι. Καμάρι τα είχε. Ναι, γιατί. Γιατί από εκεί περίμεναν βοήθεια. Από εκεί και από τα βότανα. Αυτό το χωριό μέχρι το 1974 δεν είχε ούτε δρόμο είχε, ούτε ρεύμα, ούτε και γιατρό. Ποιος γιατρός θα έρθει εδώ? Το γιατρό τον έκαναν μεταξύ τους. Με τα βότανα, με τις εμπειρίες τους και με την προσευχή. Προσευχή, 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 το ξέραν. Απλή προσευχή. Όχι πολλά, δεν ήξεραν, ούτε βιβλία είχαν να διαβάζουν προσευχές. Αλλά ήξεραν να μιλάνε στο Θεό.